Στις επάλξεις του αγώνα επιστρέφουν και οι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου έχοντας στο πλευρό τους και τους εργαζομένους, αφού διακυβεύεται το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο απειλείται με απορρίθμιση, μιας και οι συνταξιούχοι διαστόματος του Προέδρου της Ένωσης Συνταξιούχων Ίκα Ρεθύμνου, Χαράλαμπου Σφακιανάκη, αναφέρουν ότι επέρχεται μεταφορά των επικουρικών συντάξεων σε ιδιωτικά κεφάλαια. Συντονιστήκαμε και πραγματοποιούμε στο Ρέθυμνο στις 30 του μήνα, ώρα 10:30, εδώ στο εργατικό κέντρο, το συλλαγητήριο όλων των συνταξιούχων του Ρεθύμνου. Οι πληροφορίες μας λένε ότι και οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο συλλαγητήριο. Οι συνταξιούχοι ζητούν να τους επιστραφούν οι περικοπές από το 2013 και να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα του 2012, όπως και να λαμβάνουν και πάλι τα λεγόμενα δώρα, την 13η και 14η σύνταξη. Το συλλαλητήριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου στις 10.30 το πρωί, όπου θα συνταχθεί και ψήφισμα με τα αιτήματα των συνταξιούχων. Ζητάμε την άμεση επιστροφή των δώρων της κυρίας επικουρικής σύνταξης και τα αναδρομικά που μας έχουν κόψει τη συντάξη από το 2013. Να επανέλθουν όλες οι κατακτήσεις, οι όποιες κουτσουρωμένες κατακτήσεις, έστω και να ξεκινήσουμε το εργατικό κίνημα της Δεξιούχη, να παλεύουμε για νέα αιτήματα που θα είναι με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πανελλαδικά για την υγεία αλλά και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο οι συνταξιούχοι θα διαμαρτυρηθούν και για την υποστελέχωση του νοσοκομείου του Ρεθύμνου που τους αποστερεί την αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν υγεία στο μοναδικό δευτεροβάθμιο Ίδρυμα Υγείας του Δημοσίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Καθολική και δημόσια υγεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν σύστημα υγείας για όλους τους Έλληνες. Και βέβαια έχουμε και εδώ τοπικά το θέμα του νοσοκομείου το οποίο κινδυνεύει στην ουσία να κλείσει επειδή δεν έχει γιατρούς.